Ένα στα τέσσερα προϊόντα ψαριού που πολλούνται στην Ευρώπη προέρχεται από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Και η βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας αυξάνεται κάθε χρόνο. Και αυτό είναι καλό. Γιατί η ιχθυοκαλλιέργεια συμβάλλει στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης αλλιευτικών προϊόντων σε ένα κόσμο όπου ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά, ενώ η ποσότητα των ψαριών που συλλέγονται με την αλία παραμένει σταθερή. Για να αυξήσουμε την παραγωγή θαλασσινών, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που βρίσκονται μέσα στα ίδια τα γονίδια του ψαριού. Αυτό το ονομάζουμε επιλεκτική αναπαραγωγή ή γενετική βελτίωση. Εν συντομία, η επιλεκτική αναπαραγωγή σημαίνει ότι τα καλύτερα αρσενικά και θηλυκά άτομα επιλέγονται από μία ομάδα για να είναι οι γονείς της επόμενης γενιάς. Η επόμενη γενιά κληρονομεί τα γονίδια που κωδικοποιούν τα επιθυμητά γνωρίσματα από τους γονείς τους, οδηγώντας τη βελτίωση αυτών των χαρακτηριστικών στα εκτρεφόμενα ψάρια. Κάθε νέα γενιά βασίζεται στη βελτίωση της προηγούμενης. Η αύξηση της παραγωγής της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και η ταυτόχρονη αηφορική της διαχείριση παρουσιάζει προκλήσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο τα προγράμματα επιλογής ή προγράμματα γενετικής βελτίωσης για τα ευρωπαϊκά είδη ψαριών. Το Fish Boost είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας και επιλεκτικής αναπαραγωγής συνεργάζονται με ερευνητές για την ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών που μπορούν να ενσωματωθούν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ιχθύων. Το Fish Boost εργάζεται για την αξιοποίηση του γενετικού δυναμικού των ψαριών, για τη βελτίωση της χρήσης των ζωοτροφών, την ικανότητα επιβίωσης σε χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες και την ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Το Fish Boost επεξεργάζεται επίσης μεθόδους για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στους πληθυσμούς ιχθύων εκτροφής. Fish Boost. Το επόμενο επίπεδο για τη γενετική επιλογή και βελτίωση στις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.